Κύριε Κουρμούση, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ποια είναι τα ωφέλη από τη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, τόσο όσον αφορά την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και στη μακρά περίοδο αποπληρωμής, και ποιους αφορά? Αφορά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, δηλαδή επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που έχουν χρέη, είτε προς τις τράπεζες είτε προς το δημόσιο. Και πλέον μπορούν να τα ρυθμίσουν σε ένα μεγάλο αριθμό δόσεων, που για τα χρέη προς το δημόσιο φτάνει στις 240, δηλαδή αποπληρωμή σε 20 χρόνια, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες, δηλαδή για τα κόκκινα δάνεια, μπορεί να φτάσει έως και 35 χρόνια η αποπληρωμή του. Κύριε Κουρμούση, παρακαλώ, αν μιλάτε από hands free, αν γίνεται, αν είναι πρακτικά δυνατόν, να μιλήσετε απευθείας από το τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί είναι πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, ποια χρέη μπορούν να ρυθμίσουν οι πολίτες μέσω του εξοδικαστικού, πρώην μετά κορονοϊού ή όλα? Όλα τα χρέη, ανεξαρτήτως του πότε δημιουργήθηκαν, ναι, είτε πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Μπορούν μέσω του εξοδικαστικού να ρυθμιστούν δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και τι ύψους εκτιμάτε πως είναι τα συγκεκριμένα δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει? Δεν γνωρίζουμε το ύψος των δανείων, διότι ξέρετε, κάποια δάνεια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ήταν σε κατάσταση αναστολής, δηλαδή είχαν παγώσει. Οπότε έχουμε στοιχεία πριν τον κορονοϊό τη ισχύ. Ναι. Και δεν θα ήθελα τώρα να δώσουμε κάποιο λάθος νούμερο. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα κόκκινα δάνεια, ανεξάρτητα αν ήταν εγγυημένα ή όχι, μπορούν να ρυθμιστούν. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί διαγραφή μέρους της οφειλής και υπό ποιες προϋποθέσεις? Η διαγραφή μέρους της οφειλής γίνεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μία βασική παράμετρος είναι η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας. Άρα ελέγχεται αν το χρέος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από την αξία της περιουσίας. Μία άλλη βασική παράμετρος είναι το αν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών, όπως είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης ενός νοικοκυριού. Ναι. Τώρα τι προβλέπετε για την επιδότηση της δόσης δανείων για ευάλωτα νοικοκυριά? Ναι, αν κάποιος είναι ευάλωτο νοικοκυριό, τότε το κράτος τον βοηθάει την αποπληρωμή αυτής της ρύθμισης, δίνοντάς του κρατική επιδότηση για τα δάνεια που αφορούν στην πρώτη κατοικία του για 5 χρόνια. Κύριε Κουρμούση, ποιες είναι οι ειδικές δικλείδες ασφαλείας που έχουν ενσωματωθεί στο νέο μηχανισμό, ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές? Καταρχάς, θα έλεγα ότι όλες οι διαδικασίες είναι ηλεκτρονικές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν χειροκίνητες διαδικασίες που θα μπορούσε κάποιος να τις εκμεταλλευτεί και να προβεί σε καθυστερήσεις, σε παραθυράκια κτλ. Όλα είναι ηλεκτρονικά. Επίσης υπάρχει άρση του απορρίτου. Άρα συγκεντρώνονται μέσα σε 15 ημέρες όλα τα στοιχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έτσι μπορούμε να δούμε αν κάποιος έχει περιουσία. Προφανώς αν κάποιος έχει χρήματα και μπορεί να πληρώσει, θα του δοθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Υπάρχει και μια σειρά άλλων μέτρων, όπως οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι, ακόμα και σε όσους φτάσουν στο δικαστήριο, που είναι μία από τις διαδικασίες του νόμου, και εκεί γίνεται έλεγχος του δόλου από το δικαστή. Δηλαδή ο δικαστής θα κρίνει κατά πόσο κινήθηκε δόλια ή όχι ο οφειλέτης. Άρα με όλο αυτό το πλέγμα μέτρων αποτρέπονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Αυτό την πρόσβαση στα στοιχεία σε τράπεζες ή τέλος πάντων σε υπηρεσίες του εξωτερικού δεν την είχαμε μέχρι στιγμής? Όπως γνωρίζετε, υπάρχει η έννοια του απορρίτου των στοιχείων. Άρα, αν δεν δώσει τη συνένεση για άρση του απορρίτου ένας πολίτης, δεν μπορεί να γίνει η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάπου διαθέσιμα και μαζεμένα τα στοιχεία και μπορεί κάποια υπηρεσία να πάει να τα δει. Συγκεντρώνονται τη στιγμή που ο πολίτης κάνει την αίτηση και αφού δώσει την άρση απορρίτου. Μάλιστα. Εξουσιοδοτεί ουσιαστικά. Τα στοιχεία και ελέγχονται. Ναι, εξουσιοδοτεί ουσιαστικά το ελληνικό κράτος να ελέγξει όλα ό,τι τον αφορά. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει όποιος θέλει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και ποιες δυνατότητες παρέχει η νέα πλατφόρμα? Τα βήματα για τη διαδικασία είναι τα εξής. Να μπει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, να βάλει τους κωδικούς που έχει στο τάξης για να μπει στην πλατφόρμα, και στη συνέχεια ακολουθεί τις οδηγίες που υπάρχουν μέσα σε κάθε οθόνη. Σε κάθε οθόνη δηλαδή του λέει τι πρέπει να κάνει, ποια στοιχεία λείπουν και πρέπει να τα συμπληρώσει. Για παράδειγμα,
αν το σύστημα εμφανίζει ότι έχει ένα παιδί και αυτός έχει δύο παιδιά, θα πρέπει να συμπληρώσει το δεύτερο παιδί. Λέω έτσι ένα παράδειγμα. Ναι. Αν κάτι άλλο λείπει, το συμπληρώνει εκεί επί τόπου. Υποβάλλει την αίτηση. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία και παράγεται από το σύστημα αυτομάτως μία πρόταση ρύθμισης σε μεγάλο αριθμό δόσεων και αποστέλλεται σε όλους τους πιστωτές, δηλαδή σε όλες τις τράπεζες και στο δημόσιο. Κάνουμε τους ελέγχους, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει κάποιος αρνητικός καταπληρωτής και σε ένα διάστημα περίπου ενός μηνός έρχεται πίσω η απάντηση στον πολίτη που του λέει αυτή είναι η πρότασή μας για να ρυθμίσει τα χρέη σου. Και εφόσον συμφωνεί, επιτόπου μέσα από την πλατφόρμα υπογράφει τη σύμβαση και άρα πλέον θεωρείται ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του. Εκεί δηλαδή ολοκληρώνεται τη διαδικασία πλήρως ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να πάει σε κανένα γκισέ και να έρθει σε επαφή με εργαζομένους υπαλλήλους, να παρακαλάει, να τους κυνηγάει, να τους ψάχνει, να μην τους βρίσκει. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ναι. Πάταξη της γραφειοκρατίας. Βέβαια, καλό θα ήταν, κύριε Κουρμούση, ο κάθε ένας οφειλέτης να έχει έναν σύμβουλο φοροτεχνικό ή ακόμη και νομικό για να συμπληρώσει την απαραίτητη πλατφόρμα. Προφανώς κάποιος μπορεί να το κάνει μόνος του, αλλά συνίσταται, επειδή τίθονται θέματα οικονομικών συμφερόντων, να αποταρθούν οι πολίτες σε εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως είναι λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, σύμβουλοι κλπ, οι οποίοι θα τους καθοδηγήσουν και θα τους δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές για το πώς να, ας το πούμε έτσι, διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει γι' αυτό. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδηματίες, μπορούν να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, ακολουθώντας τη διαδικασία της εξυγίανσης κατόπιν δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας της πλειοψηφίας των πιστωτών. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση? Αν τώρα κάποια επιχείρηση είναι μεσαία ή μεγάλη, δηλαδή έχει χρέη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τότε δεν χρειάζεται να έρθει να μπει στην πλατφόρμα. Αν θέλει μπορεί να μπει στην πλατφόρμα, αλλά μπορεί να συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα τεκμηριώνει το πώς μπορεί να πληρώσει τα χρέη της. Στη συνέχεια αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο το συντάσσει κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης, δηλαδή ένας εμπειρογνώμονας, ο οποίος έρχεται και μελετάει την εταιρεία, κατατίθεται σε όλους τους πιστωτές, δηλαδή στις τράπεζες και στο δημόσιο. Αυτοί λοιπόν αξιολογούν το επιχειρηματικό σχέδιο και ψηφίζουν. Εφόσον το 60%, δηλαδή η πλειοψηφία, ψηφίσει θετικά και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το πότε ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, κατατίθεται στο δικαστήριο προς επικύρωση. Έτσι λοιπόν, μέσω της δικαστικής απόφασης, επιτυγχάνεται η ρύθμιση των χρεών εκατομμυρίων που έχουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Σε τι ύψος ανέρχεται σήμερα το ιδιωτικό χρέος και πόσο έχει αυξηθεί κατά την περίοδο του κορονοϊού? Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία πρόσφατα για το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι πριν την ένδειξη της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή στα τέλη του 2019, το ιδιωτικό χρέος ανερχόταν στα 234 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είχε τότε καταμετρηθεί το χρέος προς τράπεζες και funds, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, καθώς και τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είχαν δηλαδή καταμετρηθεί άλλα είδη χρέους, όπως είναι για την πληρωμή του ρεύματος, του νερού, τα κοινόχρηστα, οι προμηθευτές κτλ. Προφανώς και αυτά τα χρέη θα έχουν αυξηθεί από τότε, ωστόσο τόσο τα δάνεια όσο και τα χρέη προς το δημόσιο βρίσκονταν λόγω πανδημίας σε αναστολή. Άρα είχαν παγώσει όλους αυτούς τους μήνες και στα στοιχεία που αποτυπώνονται φαίνεται ότι δεν υπάρχει αύξηση του χρέους, ενώ όλοι μας ξέρουμε ότι όταν τελειώσει η πανδημία και ξεπαγώσουν αυτά τα χρέη, θα παρατηρηθεί μία αύξηση. Η εκτίμηση είναι ότι η αύξηση θα έρχεται περίπου στο 10%. Στο 10%. Τώρα, ποια είναι η ανταπόκριση, κύριε Κουρμού, των τραπεζών στις ρυθμίσεις και κυρίως εκτιμάτε ότι θα προχωρήσουν σε κούρεμα τόκων και κεφαλαίου υποπροϋποθέσεις για επιχειρήσεις που εντάσσονται στο γέφυρα 2, όπως προανήγγειλε προημερών ο Υπουργός Οικονομικών? Εφόσον κάποια επιχείρηση ή και κάποιο νοικοκυριό πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και αυτές οι προϋποθέσεις ελέγχονται αυτόματα από την πλατφόρμα, άρα αποδεικνύεται αν κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις ή όχι, τότε και οι τράπεζες θα παρέχουν ένα μερικό κούρεμα της οφειλής, δηλαδή θα διαγράφουν ένα μέρος των τόκων ή ακόμα και του κεφαλαίου, με σκοπό το χρέος να γίνει βιώσιμο και να μπορεί να αποπληρωθεί.
Ναι. Πού μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους και αν υπάρχει προθεσμία που η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορούν να μπουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους? Η πλατφόρμα αυτή πλέον δεν έχει προθεσμία. Θα είναι για πάντα. Ο πολίτης λοιπόν μπορεί ανά πάσα στιγμή που έχει το πρόβλημα να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει την αίτησή του. Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία που πρέπει να τηρήσει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να το αφήνουμε για την τελευταία στιγμή. Οποτεδήποτε κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα, άμεσα να εισέρχεται στην πλατφόρμα να το ρυθμίζει. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας. Πού μπορούν να πάρουν επιπλέον ενημέρωση? Τόσο στην ιστοσελίδα μας, cein.gov.gr, όσο και στα γραφεία μας, έχουμε 50 γραφεία ανά την Ελλάδα, όπου μπορείς να προσέλθεις και να σου δώσουν συμβουλές για την περίπτωσή σου. Για να προσέλθεις ένα από τα γραφεία μας, μπορείς να κλείσεις ραντεβού μέσω του τηλεφώνου 213-212-5730. Εξαιρετικά. Κύριε Κουρμούς, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Ήταν ιδιαίτερα χρηστική η συζήτηση που είχαμε για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλή σας ημέρα.